Απίστευτο βίντεο. Ρωσικό άρμα χτύπησε οχυρό Ουκρανών στρατιωτών με άμεσο πυρ. Τον γύρο του διαδικτύου λοιπόν κάνει ένα βίντεο που δείχνει την άμεση βολή ενός ρωσικού άρματος μάχης έναντι θέσεων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στον Ντονμπάς. Τον λόγο υλικό δημοσιεύτηκε από την ρωσική ειδησιογραφική υπηρεσία RIA Novosti. Υποδεικνύεται ότι το πλήρωμα της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας του ρωσικού στρατού εργάστηκε σε απόσταση 200 μέτρων. Η βολή του άρματος διορθώθηκε από ένα ντρόουν, το οποίο και κατέγραψε το βίντεο της καταστροφής του ουκρανικού οχυρού. Το υλικό δείχνει επίσης πως η πρώτη ρωσική βολή δεν βρίσκει στόχο. Έφυγε μακριά, λέει ένας Ρώσος στρατιωτικός, για να διορθώσει την στόχευση. Τα δύο επόμενα βλήματα 152 χιλιοστών χτύπησαν τον ουκρανικό στόχο και έπειτα το άρμα μάχης εγκατέλειψε την θέση πυρός του. Προηγουμένως, ένα βίντεο της έκρηξης πυρομαχικών ενός αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-300 των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Τα πυρομαχικά αυτά ανατινάχτηκαν μετά από επίθεση ενός ρωσικού ντρόουν καμικάζι τύπου Lancet. Το ντρόουν χτύπησε μία από τις δύο συστοιχίες, οι οποίες λέγεται πως βρίσκονταν στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνίπερου, στο τμήμα της περιοχής της Χερσόνας που ελέγχουν ακόμη οι Ουκρανοί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.